Καταθέσατε στην αστυνομία το Σάββατο ότι είδατε ένα άτομο που έμοιαζε με τον Βαγγέλη Γιακουμάκη. Μάλιστα. Πώς ήταν το παιδί, τι καταθέσατε, πείτε μας λίγο. Φορούσε ένα μαύρο σκούρο μπουφάν με μια κουκούλα, ένα παντελόν μπλουτζίν, αλλά πολύ φούτερ, αυτά τα πολύ ψηλά, μαύρο σκούρο, και σπροτέξιμο με ένα περίγραμμο άσπρο κάτω στο μπάτο. Με το που τον είδατε δηλαδή, σας έμοιασε πολύ με τον Βαγγέλη. Στην αρχή δεν ήξερα για ποιο, ότι αγνοείται το άτομο, γιατί επειδή στο δουλεύω και δεν είχα ασχοληθεί. Και είχε και ένα κοκκινάδι στο χείλι, στο αριστερό μέρος του. Ένα σημάδι στο χείλι. Ναι. Τώρα από έρπες είναι σημάδι, δεν το γνωρίζω. Και όταν πήγα στο σπίτι και είδα την τηλεόραση, πήρα αμέσως την αστυνομία τηλέφωνο και το κατήγγειλα. Πώς σας φάνηκε το παιδί, ήταν ταλαιπωρημένο, κουρασμένο? Πολύ, έτσι σαν θλιμμένο. Αλλά ήταν καθαρός όμως, δεν ήταν βρωμικός. Κάνατε προσπάθεια να του μιλήσετε? Όχι, γιατί δεν ήξερα για ποιο άτομο μιλάμε. Δεν είχα ιδέα δηλαδή. Δεν το είχατε ξαναδεί στην περιοχή? Όχι, όχι, πρώτη φορά. Απλώς σε κοιτούσε στα μάτια σαν κάτι να ζητούσε. Και πάντα περπατούσε με τα χέρια στο μπουφάν, μέσα τα χέρια του. Αργά, πολύ αργά, και γυρνούσε και σε κοιτούσε στα μάτια. Τίποτα άλλο αυτό. Ούτε γεια σας, ούτε τίποτα. Θυμόσαστε αν το μπουφάν μπροστά έγραφε τη λέξη Ιταλία? Ήταν κουμπωμένος μέχρι το στέρνο πάνω.